Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Πάνο Κούβαλη, επικεφαλής της Inter American στο κομμάτι Mobility and Convenience, για να συζητήσουμε λίγο το μέλλον στη μετακίνηση. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο κύριος Κούβαλης, και θα θέλαμε να μοιραστεί μαζί μας μερικές από τις γνώσεις που έχει πάνω στο αντικείμενο. Κύριε Κούβαλη, μας ακούτε? Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε καταρχάς, και πριν ξεκινήσουμε, επειδή έχετε και κάποιες αλλαγές ως προς τους τίτλους, να το πω έτσι, θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει επικεφαλής σε μια ομάδα Mobility and Convenience. Κοιτάξτε, έχουμε αλλάξει αρκετά πράγματα στην Inter American τα τελευταία χρόνια στο σύστημα της διοίκησης, και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δίνουμε μεγαλύτερη αυτονομία στις ομάδες που δημιουργούν και προετοιμάζουν πράγματα για να βγάλουμε στην αγορά. Και μία από αυτές τις ομάδες είναι η ομάδα η οποία ασχολείται με τη μετακίνηση, με λύσεις γύρω από τη μετακίνηση και λίγο από την ευκολία ή την άνεση του καθενός μας γύρω από το σπίτι του. Αυτό το οποίο μας επιτρέπει αυτή η ομάδα είναι να μην μιλάμε πια μόνο αποκλειστικά για ασφαλιστικές λύσεις, να μην μιλάμε μόνο για το παραδοσιακό ασφαλιστήριο των αυτοκινήτων, αλλά να μιλάμε για υπηρεσίες που μπορούν να συνδεθούν και να δημιουργήσουν ένα πιο ολοκληρωμένο πακέτο προς τον τελικό καταναλωτή. Η ομάδα μας, λοιπόν, πέρα από τα παραδοσιακά ασφαλιστήρια, από τα προϊόντα των αυτοκινήτων, ασχολείται και με μια σειρά από συνέργειες με άλλους ψηφιακούς ή μη παίκτες γύρω από το χώρο του αυτοκινήτου, με λύσεις που έχουν να κάνουν με το σέρβις του αυτοκινήτου, με την αντικατάσταση του αυτοκινήτου, με το πάρκινγκ του, το καύσιμά του και πάει λέγοντας. Άρα, λοιπόν, προσπαθούμε σιγά-σιγά να οδηγηθούμε προς την επόμενη μέρα της μετακίνησης και της ασφάλισης αυτοκινήτων, που αρχίζει και φαίνεται αρκετά διαφορετική από αυτό που έχουμε συνηθίσει στο παρελθόν. Τώρα στην Ελλάδα, στο χώρο των αυτοκινήτων, θα θέλαμε να μας πείτε λίγο πώς διαμορφώνεται η ασφαλιστική αγορά και ποιος είναι ο ρόλος της direct ασφάλισης. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά το 2020 από πολλές πλευρές. Σίγουρα βλέπουμε μια πτώση στην παραγωγή, η οποία είναι περίπου πλησιάζει το 5% αυτή τη στιγμή και οδηγείται κυρίως αυτή η πτώση από την αστική ευθύνη. Είδαμε όμως και δύο lockdown, τα οποία είχαν σαν αποτέλεσμα μειωμένες ζημιές στο διάστημα που υπήρχαν, και βλέπουμε από την άλλη πλευρά μια σειρά από φυσικές καταστροφές, οι οποίες είχαν αρκετό impact στα αποτελέσματά μας και στο αυτοκίνητο. Και φυσικά είδαμε ένα περίεργο effect από τα lockdown, είδαμε αρκετά σημαντικά θανατηφόρα ατυχήματα. Άρα, βάζοντας όλα αυτά τα διαφορετικά trends σε μία εικόνα, είναι μια αρκετά ιδιαίτερη και περίεργη χρονιά και με πολλές προκλήσεις για την ασφαλιστική αγορά. Νομίζω γιατί όλοι μας κληθήκαμε ξαφνικά να διαχειριστούμε καινούργια πράγματα και με πολύ διαφορετικό τρόπο, από απόσταση. Οι ομάδες μας, παραδείγματος χάρη, δουλεύουμε ήδη από 16 Μαρτίου από απόσταση. Άρα, το πώς θα διαχειριστούμε αυτό το περιβάλλον που περιέγραψα πριν ήταν μια μεγάλη πρόκληση για όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Το Direct, από την άλλη, νομίζω ότι ήταν μια εποχή η οποία άλλαξε αρκετά τις προτιμήσεις του καταναλωτή ή τουλάχιστον τον τρόπο που είχε συνηθίσει ο καταναλωτής να κινείται. Άρα, είδαμε πολλούς περισσότερους καταναλωτές να πηγαίνουν online και να κάνουν αγορές από το να προτιμούν ένα φυσικό κατάστημα, και νομίζω ότι αντίστοιχα trends είδαμε και στην αγορά της ασφάλισης των αυτοκινήτων. Βλέπουμε μια αύξηση στο Direct, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι το 12% περίπου των ασφαλιών του αυτοκίνητου είναι μέσα από το Direct και βλέπουμε ένα αυξητικό trend. Βλέπουμε δηλαδή ότι αρκετοί καταναλωτές σκέφτονται πολύ περισσότερο να αγοράσουν απευθείας ή να αγοράσουν μέσω κάποιου ηλεκτρονικού διαμεσολαβητή προϊόντα της ασφάλισης αυτοκινήτων. Επειδή είστε σε μια εταιρεία που ξεκίνησε πρώτη τις direct ασφαλίσεις με το Anytime, έχετε αρκετή γνώση πάνω στο αντικείμενο και ήθελα να ρωτήσω, πριν πάω στην επόμενη ερώτηση, αν πιστεύετε ότι οι direct ασφαλίσεις στο κομμάτι του αυτοκινήτου θα πάνε σε καθολικό επίπεδο, δηλαδή όλοι θα ασφαλίζονται στο μέλλον μέσω ίντερνετ. Ισχύει κάτι τέτοιο? Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει χώρος για όλους και αυτό δείχνει και το δικό μας μοντέλο, το οποίο είναι πολυκαναλικό, και πιστεύουμε ότι στον χώρο του αυτοκινήτου και άλλων περιοχών όλοι χωράνε, και τον direct. Φυσικά, ένας πολύ καλός διαμεσολαβητής δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία. Ένας πράκτορας, νομίζω ότι υπάρχει πολύ χώρο για όλους μας στο κομμάτι της ασφάλισης. Αυτό που για μένα είναι πιο σημαντικό από το direct, δεν θέλω να μείνω πολύ στο κομμάτι των απευθείας πωλήσεων. Θέλω να μείνω πιο πολύ
στο κομμάτι της ψηφιοποίησης. Νομίζω το βασικό κομμάτι είναι η αλλαγή του business model των ασφαλιστικών εταιριών και των διαμεσολαβητών. Το θεωρώ πιο σημαντικό από τις απευθείας πωλήσεις. Το γεγονός ότι θα πρέπει όλοι μας να βελτιστοποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε, να γίνουμε πολύ πιο efficient και αυτό το πράγμα να μπορέσει να περάσει στον τελικό καταναλωτή. Στον τελικό καταναλωτή είτε μέσω μειωμένου κόστους, είτε μιας πολύ καλύτερης εμπειρίας που έχει κατά την αγορά ενός ασφαλιστικού προϊόντος. Άρα λοιπόν για μένα το κλειδί δεν είναι τόσο το direct, όσο είναι η ψηφιοποίηση και η δύναμη της ψηφιοποίησης και πόσο αυτή θα έρθει μέσα στην ασφαλιστική αγορά και θα επηρεάσει τόσο τον direct όσο και παραδοσιακούς διαμεσολαβητές. Τώρα, κύριε Κούβαλη, μιλήσατε προλίγου για προκλήσεις για τη χρονιά που πέρασε, που όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολη ήταν. Εγώ θα ήθελα τώρα να ρωτήσω ποιες είναι οι προκλήσεις στην μετακίνηση γενικότερα. Και όταν λέω μετακίνηση γενικότερα, εννοώ ότι βλέπουμε μπροστά μας αυτοκίνητα να οδηγούν μόνα τους, βλέπουμε εταιρείες να φτιάχνουν τέτοια αυτοκίνητα και στο μέλλον να έχουμε μια διαφορετική, να το πω έτσι, μετακίνηση. Τι βλέπετε πάνω σε αυτό το κομμάτι και ποιες θεωρείτε είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις στην ασφαλιστική αγορά, φυσικά? Βλέπουμε προκλήσεις σε τέσσερις περιοχές. Βλέπουμε σίγουρα στις νέες τεχνολογίες που έρχονται, βλέπουμε βελτιωμένα συστήματα ασφάλισης, βλέπουμε την ηλεκτροκίνηση και φυσικά τα αυτόνομα οχήματα όπως αναφερθήκατε. Βλέπουμε νέα πράγματα στην νομοθεσία και στην σχεδίαση των πόλεων. Βλέπουμε τους νομοθέτες να δίνουν μεγάλη έμφαση στη βελτίωση του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος. Βλέπουμε για πολύ περισσότερα κίνητρα για να υποστηριχθούν οι νέες τεχνολογίες, όπως παραδείγματος χάρη σταθμή φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε δημόσιους χώρους. Βλέπουμε νέους παίκτες να μπαίνουν στην αγορά στο μέλλον. Βλέπουμε νέους παίκτες που μπορούν να έρθουν από άλλες βιομηχανίες και να έχουν ήδη στημένα και συγκεκριμένα ταξίδια με τον πελάτη, στα οποία να έρθουν και να προσθέσουν την ασφάλεια. Και εκεί τα δεδομένα και έχουν τεράστια δύναμη και η διαχείρισή τους είναι πολύ κομβικό σημείο. Και φυσικά υπάρχουν τα νέα τρέντ στη συμπεριφορά του καταναλωτή, όπως συζητήσαμε ήδη. Εκεί μπορούμε να δώσουμε πολλά πράγματα και ασφαλιστικές εταιρείες μέσω της τηλεμετρίας, μέσα από τις ψηφιακές εμπειρίες που έχει ο πελάτης και μέσα φυσικά από τη δημιουργία λύσεων που ξεπερνάνε τα στενά όρια της ασφάλειας. Νομίζω αυτές οι τέσσερις περιοχές είναι οι πιο σημαντικές. Αν πάμε στην ελληνική αγορά, νομίζω ότι είμαστε σε μια κατάσταση λίγο πιο πίσω. Οι κύριες προκλήσεις μας είναι καταρχήν η αντικατάσταση του στόλου. Βλέπουμε οχήματα που με μέσο όρο τα 15 χρόνια. Αυτό είναι μια μεγάλη προκλήση για την αγορά του αυτοκινήτου και θα έχει σαν επίδραση και στο ασφαλιστικό κομμάτι. Βλέπουμε μια μεγάλη προσπάθεια τελευταία για την ηλεκτροκίνηση. Πιστεύουμε ότι μέχρι το 2030, ακόμα και στην Ελλάδα, το 30% των νέων πωλήσεων των αυτοκίνητων θα είναι ηλεκτρικά. Αυτό θα επηρεάσει και το ασφαλιστικό μοντέλο. Βλέπουμε επίσης αλλαγές στις συνήθειες του καταναλωτή. Βλέπουμε αλλαγές στον αστικό χάρτη. Πώς κινείται ένας καταναλωτής μέσα στην πόλη. Ήταν πολύ σύνηθες στην Αθήνα να παίρνουμε το αυτοκίνητό μας, να πηγαίνουμε στη δουλειά μας, να επιστρέφουμε. Είχαμε την μεγάλη κίνηση το πρωί, το απόγευμα. Πλέον όμως βλέπουμε νέα μοντέλα, τα οποία η ασφάλιση θα πρέπει να ψάξει για να βρει τρόπο να υποστηρίξει καταναλωτές που ξεκινούν από το σπίτι τους, παίρνουν κάποιο μέσο το μετρό, παραδείγματος χάρη, το αφήνουν σε κάποιο κεντρικό σημείο, συνεχίζουν με ένα σκούτερ, με ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιούν για πολύ λίγο και στο τέλος της ημέρας μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι τους είτε με κάποιο άλλο μέσο μεταφοράς, είτε με κάποιο νοικιασμένο αυτοκίνητο για πολύ μικρή χρήση και πάει λέγοντας. Βλέπουμε καινούργια πράγματα λοιπόν στην κινητικότητα. Και το πόσο η ασφαλιστική αγορά θα μπορέσει να αλλάξει το ασφαλιστικό προϊόν από αυτό το χαρτάκι που μπαίνει στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου από όλους μας σε ένα προϊόν το οποίο θα έχει πολύ περισσότερα πράγματα, νομίζω είναι μια πολύ ωραία πρόκληση για την αγορά μας, που αξίζει να την ψάξουμε αρκετά, να την εξετάσουμε και να βρούμε συνολικές λύσεις γύρω από αυτή. Για μας, σαν Ιντεραμερίκα, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό και στο παρελθόν έχουμε τρέξει διάφορα initiatives, ειδικά στην περιοχή των Τρικάλων, τόσο με τα αυτόνομα αυτοκίνητα και το City Mobile 2 πρόγραμμα, όσο και με μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κινούνταν στον αστικό ιστό των Τρικάλων. Τώρα, έχετε αναπτύξει και άλλα πράγματα, όπως η τηλεμετρία και γενικά ένα οικοσύστημα προϊόντων, να το πω έτσι. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτά?
Κοιτάξτε, γιατί η τηλεμετρία ασχολούμαστε αρκετά χρόνια και μας ήρθε μέσα από τις ανάγκες που ήδη οι καταναλωτές μας ζητούσαν. Έχουμε δύο προϊόντα, το προϊόν Short Drive, το οποίο με τη χρήση ενός OBD μετράει τα χιλιόμετρα του καταναλωτή και ουσιαστικά επιτρέπει να δίνει πολύ καλά κίνητρα σε καταναλωτές με μικρή χρήση του αυτοκινήτου. Αυτό το προϊόν προέκυψε μέσα από το input που μας έδωσε ένας καταναλωτής που μας πήρε και μας είπε ένα πρωί στο τηλεφωνικό μας κέντρο: «Παιδιά, ωραία τα προϊόντα σας, αλλά εγώ θέλω κάτι το οποίο να είναι πιο κοντά στις δικές μου ανάγκες, που είναι η μικρή χρήση του αυτοκινήτου». Έτσι προέκυψε το προϊόν Short Drive, το οποίο είναι αρκετά δημοφιλές, έχει πάνω από 12.000 καταναλωτές αυτή τη στιγμή που το χρησιμοποιούν. Και ήταν και ένα προϊόν το οποίο ήταν πάρα πολύ αγαπητό μέσα στα lockdowns και στην κρίση, γιατί μπορούσαμε πολύ εύκολα να δώσουμε στον καταναλωτή τη δυνατότητα της μη χρήσης. Από τη στιγμή που δεν χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητό του, μπορούσαμε να επιτρέψουμε να μην χρεώνεται στην ουσία. Άρα υπήρχαν αρκετά τέτοιες ευκαιρίες γύρω από αυτό το προϊόν. Το δεύτερο προϊόν που έχουμε αναπτύξει τελευταίως είναι το Smart Drive. Είναι ένα προϊόν το οποίο κάνει focus περισσότερο στον τρόπο που οδηγεί κάποιος, στο How You Drive. Και είναι ένα προϊόν το οποίο το έχουμε χτίσει συνεργασία με μια startup και μέσα από ένα application μετράμε το οδηγικό score του πελάτη, την οδηγική συμπεριφορά και δίνουμε μια σειρά από έξτρα κίνητρα. Είναι ένα προϊόν με πολύ ενδιαφέρον και μας επιτρέπει αυτό το προϊόν να είμαστε σε πολύ συχνότερη επικοινωνία με τον καταναλωτή σε σχέση με αυτή που είχαμε συνηθίσει σαν ασφαλιστικές εταιρείες στο παρελθόν. Και στα δύο προϊόντα περιμένουμε αρκετά μεγάλη ανάπτυξη. Πιστεύουμε ότι ακουμπούν στις ανάγκες του καταναλωτή και δεν είναι κάτι το οποίο καλύπτεται αυτή η ανάγκη από τα υπόλοιπα προϊόντα μας. Και περιμένουμε αρκετά πράγματα και στο εμπορικό κομμάτι τα επόμενα χρόνια. Για την τηλεμετρία γενικότερα θεωρούμε ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την ασφαλιστική αγορά. Μιλώντας με ένα στέλεχος της αγοράς πριν μερικές εβδομάδες, μου ανέφερε ότι ίσως μας δίνει την ευκαιρία η τηλεμετρία να αποτελέσει μια νέα λύση bonus malus για την αγορά. Με τη λογική ότι μπορεί να μας ξαναδώσει όχι τόσο στο τεχνικό κομμάτι, όσο στη λογική του τρόπου που σκεφτόμαστε, να μας δώσει την ευκαιρία δηλαδή να ξαναδούμε λίγο το ρίσκο πίσω από τον κίνδυνο και να αξιολογήσουμε λίγο την πραγματική εκτίμηση κινδύνου που υπάρχει για κάθε καταναλωτή. Νομίζω ότι αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον και για την ελληνική αγορά ίσως να έχει περισσότερο από άλλες αγορές. Πέρα από αυτό όμως μας ενδιαφέρει να ξεφύγουμε σιγά σιγά από το παραδοσιακό προϊόν. Αυτή τη στιγμή μπαίνοντας στο site του Anytime, ένας καταναλωτής μπορεί να βρει λύση για τα λάστιχά του σε συνεργασία με τη Michelin, για τα καύσιμά του σε συνεργασία με τη Shell. Μπορεί να βρει ένα πολύ καλό σέρβις μέσα από το δίκτυο της Autoduder, να πάρει μια πολύ καλή προσφορά για ένα αυτοκίνητο μεταχειρισμένο από την Spota Wheel, να αναζητήσει λύσεις parking από την Park Around κλπ. Μπορούμε λοιπόν να δώσουμε πολλά περισσότερα πράγματα στους πελάτες μας στην πρώτη φάση και το ίδιο κάνουμε και όχι μόνο στο αυτοκίνητο και στο σπίτι. Δουλεύουμε με την πλατφόρμα Δουλευταράς και βγάζουμε μια σειρά από νέες συνεργασίες και εκεί. Και πιστεύουμε ότι μπορούμε να δώσουμε περισσότερη προστιθέμενη αξία στον καταναλωτή από αυτή που περιμένει από μια ασφαλιστική εταιρεία και από ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο για το αυτοκίνητο. Αυτή είναι ο σκοπός μας και συνεχώς εξελίσσουμε και δημιουργούμε γύρω από αυτή την περιοχή. Ένα από τα αγαπημένα μας initiatives είναι αυτή τη στιγμή, μπορούμε την στιγμή που κάποιος μείνει από μπαταρία στον δρόμο, είμαστε έτοιμοι και το κάνουμε και αν θέλει αλλάζουμε επιτόπου την μπαταρία του. Μπορούμε λοιπόν επιτόπου αν κάποιος μείνει στην Αθήνα από μπαταρία, όχι μόνο να τον βάλουμε μπροστά να ξεκινήσει, αλλά μπορούμε επιτόπου να αλλάξουμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα την μπαταρία του. Άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να δώσουμε στους καταναλωτές και βλέπουμε ότι οι καταναλωτές μας εμπιστεύονται γύρω από το αντικείμενο που ασφαλίζονται. Θεωρούν ότι η Inter American και η Anytime έχουν να δώσουν λύσεις σε αυτό το κομμάτι. Το μέλλον λοιπόν ακούγεται αρκετά ενδιαφέρον. Θα ήθελα όμως να γυρίσουμε λίγο και στην αγορά μας και να μου κάνετε ένα σχόλιο στο κομμάτι του ανταγωνισμού σε επίπεδο τιμολόγησης. Τι συμβαίνει εκεί πέρα? Πώς το βλέπετε εσείς? Χαίρομαι για την ερώτηση. Χαίρομαι γιατί υπάρχει αρκετή συζήτηση για το θέμα του ανταγωνισμού. Νομίζω ότι για μένα είναι πολύ απλή η συζήτηση. Νομίζω ότι καταρχήν πρέπει τα μαθηματικά να βγαίνουν. Θα πρέπει τα ασφάλιστρα που παίρνουν τους καταναλωτές να μπορούν να ανταποκριθούν τόσο στο κομμάτι του κινδύνου που καλύπτουμε και να μπορούν να αποζημιώσουμε σωστά τους καταναλωτές μας και στο κομμάτι των εξόδων που χρειάζεται να έχει μια εταιρεία για να μπορέσει να εξυπηρετήσει σωστά το πελατολογιό της. Αν καλύψουμε αυτά τα δύο, νομίζω ότι από εκεί και πέρα
είμαστε ανοιχτοί να ανταγωνιστούμε ελεύθερα. Και αυτό πρέπει να είναι ο σκοπός μας. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές αλλαγές. Σε σχέση με το 2010, τα ατυχήματα έχουν μειωθεί. Τα μεγάλα ατυχήματα, τα σοβαρά ατυχήματα είναι 45% κάτω. Η συχνότητα των ατυχημάτων λόγω της κρίσης ήταν χαμηλότερη. Άρα το γεγονός ότι έχουμε χαμηλότερα ασφάλεια σε σχέση με παλιά, νομίζω ότι αιτιολογείται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από τη διαφορετική εικόνα του κινδύνου. Αν αυτό διατηρηθεί στο μέλλον, θα το δούμε, δεν το ξέρουμε νομίζω κανένας από εμάς, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προσαρμοστούμε ανάλογα. Και φυσικά στο κομμάτι των εξόδων, όσο πιο efficient γινόμαστε, όσο πιο χρησιμοποιούμε περισσότερο digital assets, ψηφιακά εργαλεία, είτε στο direct, είτε στο κομμάτι του digital, είτε ακόμα δημιουργώντας και physical λύσεις, νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο το να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί, γιατί η ανάγκη που εισπράττουμε από τον καταναλωτή είναι για ασφάλιστρα τα οποία είναι στο πλαίσιο των οικονομικών των δυνατοτήτων. Υπάρχει πίεση στους καταναλωτές λόγω της οικονομικής κρίσης και λόγω και της τελευταίας πανδημίας και πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να ανταποκριθούμε, νομίζω. Πριν κλείσουμε, έχετε να μας κάνετε ένα αισιόδοξο μήνυμα για τη χρονιά που έρχεται, μιας και είμαστε στο παραπέντε του 2021. Θα ήθελα να πω ότι η ασφαλιστική αγορά όλα αυτά τα χρόνια έχει δείξει πάρα πολύ δυνατή μέσα από δύσκολες καταστάσεις και νομίζω ότι και φέτος το απέδειξε. Σε πραγματικά δύσκολους καιρούς έδειξε ότι είναι εδώ και είχε να δώσει πολλά πράγματα στην κοινωνία. Εύχομαι σε όλους, καταρχήν πρώτα απ' όλα υγεία, και το 2021 να έρθει γεμάτο ακόμα περισσότερη υγεία, χαμόγελα, δύναμη, επιτυχίες και με νέες προοπτικές για τον ασφαλιστικό κλάδο και με νέες ιδέες στο τραπέζι μας. Μάλιστα. Ήταν ο κύριος Πάνος Κούβαλης, επικεφαλής του Mobility and Convenience της Inter American. Κύριε Κούβαλη, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εγώ.